μια γνωστή μεν, αλλά νέα για τα δεδομένα της τοπικής ειδικά κοινωνίας προοπτική, ανοίγεται για μικρομεσαίους και όχι μόνο επαγγελματίες σε αυτό το δύσκολο οικονομικά τοπίο στο φόντο των επιπτώσεων των περιοριστικών μέτρων κατά της διάδοσης του κορονοϊού μέσω του leasing. Αφορά ό,τι είδος χρηματοδότησης μπορεί να κάνει και ένα κανονικό δάνειο. Μπορεί να χρηματοδοτηθούν ακίνητα, αυτοκίνητα, λεωφορεία, φορτηγά, μηχανήματα έργου, ενεργειακά πάρκα, φωτοβολταϊκά, αιωλικά, βιομάζες, βιοαέριες. Όλων των ειδών χρηματοδοτήσεις μπορεί να γίνουν με δάνειο, μπορεί να γίνουν και με τη μορφή leasing. Οι πολίτες εσφαλμένα θεωρούν πως το leasing αφορά μόνο σε αυτοκίνητα και γι' αυτό ίσως η Ελλάδα είναι από τις τελευταίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως επεσήμανε, παρεμβαίνοντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Best με τον Θέμη Κανελόπουλο, ο πρόεδρος της Ένωσης Ελληνικών Εταιριών Χρηματοδοτικής Μίσθωσης, Θεόδωρος Σπυρόπουλος. Θεωρούμε ότι το leasing είναι ένα χρηματοδοτικό εργαλείο που πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω στην χώρα μας και ειδικά τώρα από την δεκαετή κρίση που βιώνει η χώρα είναι καλό εργαλείο γιατί αφορά κυρίως μικρομεσαίους πελάτες. Οπότε δίνουμε μια επιλογή στους μικρομεσαίους επαγγελματίες να χρηματοδοτηθούν μέσω μορφής leasing. Το θετικό είναι ότι τρέχουν αυτή τη στιγμή πάρα πολλά προγράμματα είτε ευρωπαϊκά είτε ελληνικά μέσω ΕΣΠΑ, μέσω Ταμείου Ανάκαμψης, που έχουν σημαντικό ποσοστό χρηματοδότησης. Οπότε μπορεί να έρθει το leasing, η χρηματοδοτική μίσθωση, σαν επιπλέον χρηματοδότηση, έτσι ώστε ο επιχειρηματίας να χρειαστεί να βάλει πολύ μικρή συμμετοχή για να προχωρήσει τα επενδυτικά του πλάνα. Η εξέλιξη αυτή, ειδικά στις μέρες μας, σε ό,τι έχει να κάνει με την πανδημική κρίση και όσα έχει επιφέρει και στην οικονομία, είναι αρκετά σημαντική με τα ωφέλη του leasing. Πολλαπλά. Ενώ στο δάνειο γράφεται μια προσημείωση στο πάγιο που χρηματοδοτείται, το leasing επειδή είναι πάγιο της εταιρείας, δηλαδή εμείς παραγγέλνουμε από τον ξένο οίκο το μηχάνημα, ακριβώς τις προδιαγραφές που θέλει ο πελάτης για να είναι ακριβώς tailor-made για τον πελάτη, είναι η ιδιοκτησία δικιά μας, το οποίο μεταβιβάζει στον πελάτη με την ολοσχερή εξόφληση του παγίου. Το προϊόν είναι ακριβώς όπως το θέλει ο πελάτης, εμείς κάνουμε τον ενδιάμεσο μόνο πληρώνοντας τους ξένους οίκους για να το φέρουμε στην κατοχή μας και μπορεί ο πελάτης από την πρώτη μέρα να κάνει χρήση και μόλις εξοφληθεί θα το μεταβάσει. Τρέχει όπως το δάνειο, δηλαδή το κοχρεωτικές δόσεις, αλλά μπορεί σε κάποιες επιχειρήσεις που έχουν εποχικότητα, κάποιους μήνες που τα έσοδα της επιχείρησης είναι παραπάνω να βάλουμε μεγαλύτερες δόσεις, κάποιους μήνες είναι μικρότερες να βάλουμε μικρότερες δόσεις. Είναι πιο flexible, δηλαδή μπορούμε να το προσαρμόσουμε σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε επιχειρηματία. Ο πρόεδρος της Ένωσης Ελληνικών Εταιριών Χρηματοδοτικής Μίσθωσης είχε επαφές και με εκπροσώπους φορέων του τόπου, καθώς μπορεί να συνδράμει και στην υλοποίηση έργων. Στο μεταξύ, η δραστήρια ένωση καταβάλει προσπάθειες προκειμένου τα πολλαπλά ωφέλη του leasing να απολαύσουν, αν γίνεται, και οι ιδιώτες. Δυστυχώς είμαστε από τις ελάχιστες χώρες στον πλανήτη που η χρηματοδοτική μίσθωση στους ιδιώτες δεν επιτρέπεται νομοθετικά. Σαν ένωση έχουμε κάνει αρκετές συναντήσεις με τα αρμόδια υπουργεία και πιστεύω ότι βρισκόμαστε σε πολύ καλό δρόμο να ανοίξουμε και αυτή την αγορά, η οποία αυτή η αγορά θα φέρει επανάσταση, θεωρώ εγώ, στη χώρα, γιατί θα μπορούν όχι μόνο οι επαγγελματίες και τα νομικά πρόσωπα, αλλά και τα φυσικά πρόσωπα και ιδιώτες να χρηματοδοτηθούν και να είναι κερδισμένοι όλοι, και η κοινωνία και οι πολίτες και το ελληνικό δημόσιο, γιατί δημιουργείται μια καινούργια αγορά που αυτή τη στιγμή δεν φορολογείται, είναι μια νεκρή αγορά, οπότε είναι μια κατάσταση που κερδίζουν όλοι οι συμμετέχοντες.